Κύριε αδερφή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Τον ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για την αγάπη Του, για το έλεος Του, για τη χάρη Του. Τον ευχαριστούμε αδερφή γιατί μας προγνώρισε και είμαστε παιδιά Του, Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κύριος αδερφή είναι κάτι το σημαντικό, μάλλον πρέπει να είναι κάτι το σημαντικό μέσα στη ζωή μας. Βασικά πρέπει να είναι πρώτος μέσα στη ζωή μας ο Κύριος. Για να λάβει αυτό τη δόξα, Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ανήκει η δόξα, η τιμή και η λατρεία. Εμείς δεν έχουμε να αποδώσουμε κάτι. Εμείς μόνο αυτό που δίνουμε είναι η καρδιά μας και αυτό στην πλάθη και τι κάνει όπως θέλει αυτός. Μερικές φορές μπορεί να το βάζουμε και εμπόδιο, να το κάνουμε εμείς όπως θέλουμε. Κύριε, όχι, εσύ περίμενε λίγο, να το κάνω κι εγώ κι άλλο. Αλλά αυτός είναι πάρα πολύ καλός, αδερφοί, και μας γνωρίζει ποιοι είμαστε. Μας γνωρίζει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήθελα να διαβάσω. Συγγνώμη, από δύο σημεία θα διαβάσω, πρώτα από τον Λουκά, το Α το κεφάλαιο και από το 26 εδάφιο, 900 σελίδα και 26 εδάφιο. Εδέν το μηνύ το έκτο απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας ονομαζομένη Ναζαρέτ. Προς παρθένων ηραβωνιασμένην με άνδρα ονομαζόμενον Ιωσήφ, εξίκου Δαβίδ και όνομα της παρθένου Μαριάμ. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Εκείνη δε ιδούσα διαταράχθη για το λόγον αυτού και διολογίζεται οποίος τάχα είτο ο ασπασμός αυτός. Και είπε ο άγγελος προς αυτήν, μη φοβού Μαριάμ, διότι έβρες χάριν παρά το Θεό και ιδού θέλεις συλλάβει εν γαστρή και θέλεις γεννήσει ιών και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θέλει είστε μέγας και ο Υιός υψίστου θέλει ονομαστεί. Και θέλει δώσει εις αυτόν Κύριος ο Θεός στο θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού και θέλει βασιλεύσει επί το οίκον του Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος. Είπε δε η Μαριάν προς τον άγγελον πώς θέλει είστε τούτο επειδή άνδρα δεν γνωρίζω. Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτήν πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε και δύναμη υψίστου θέλει σε επισκιάσει δια τούτο και το γινόμενον εξού Άγιον θέλει ονομαστεί Υιός Θεού και ιδού Ελισάβετ η συγγενή σου και αυτή συνέλαβεν Υιόν εις το γύρας αυτής και ούτως είναι μην έκτος εις αυτήν την καλουμένην στήραν, διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατον παρά το Θεό, είπε δε η Μαριάμ, ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά τον λόγο σου, και ανεχώρεσεν από αυτής. Και στο Ματθαίο, αδερφοί, ένα παρόμοιο για να συμπληρώνει το ένα το άλλο, στο Ματθαίο και στο Α κεφάλαιο πάλι, το 18, του δε Ιησού Χριστού η γέννησης ούτω ήτο, αφού ερευονίστη η μήτηρα αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωσιν, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήραυτης, δίκαιος ον, και μη θέλω να θεατρήσει αυτήν, ή θέλησε να απολύσει αυτήν κρυφίως. Ενώ δε αυτός διαλογίστη ταύτα, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνη κατόναρ εις αυτόν λέγον, Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ πνεύματος Αγίου, θέλει δε γεννήσει Υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από αμαρτιών πο αυτών. Τούτο δε όλον έγινε για να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου για του προφήτου λέγοντος «Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Υιόν και θέλει συγκαλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ το οποίον μεθεμιρευόνεμον είναι μεθυμών ο Θεός». Εξεγερθείς ο Ιωσήφ από το ύπνο έκαμεν ως έπραξεν αυτόν ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού. Και δεν εγνώριζεν αυτήν, εωσού εγέννησε τον αιών αυτής, το πρωτότοκον και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Αμήν, αδερφοί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Βλέπουμε εδώ, αδερφοί, εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλλει άγγελος Κυρίου.
απεστάλλει ο άγγελος ο Γαβριήλ. Είχε κάτι να κάνει αυτός ο άγγελος. Μερικές φορές και ο Κύριος αποστέλλει αδερφούς να κάνουν κάτι στο έργο και διάφορα πράγματα. Είναι μία αποστολή που ο Κύριος το έδωσε για να γίνει και να πραγματοποιηθεί. Και έτσι ο Κύριος διάλεξε τον Γαβριήλ για να φέρει το μήνυμα πως η Παρθένος η Μαρία θα φέρει τον βασιλιά μας, θα φέρει τον Ιησού Χριστό σε αυτή τη γη. Είναι κάτι το... δεν μπορεί να το συλλάβει ο άνθρωπος, αδερφοί, πως μία γυναίκα θα μείνει έγκυος από το Πνεύμα το Άγιο. Θα συλλάβει από το Πνεύμα το Άγιο. Εμείς δεν μπορούμε να το φανταστούμε αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς μπορεί και το κάνει αυτό ο Κύριος? Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, όλα δύναται να τα κάνει. Ο Κύριος τα πάντα δύναται να κάνει. Ό,τι δεν μπορεί ο άνθρωπος, ο Κύριος το κάνει, αδερφοί. Ό,τι εσύ δεν μπορείς και δεν έχεις πίστη μέσα σου ή δεν έχω πίστη μέσα μου, ο Κύριος μπορεί να το κάνει. Αρκεί πρέπει να πάω στον Κύριο. Και υπό του Θεού, λέει, εις πόλη Γαλιλαίας ονομαζονωμένη Ναζαρέτ. Προσπαθαίνω, λέει, ηραβωνισμένη, λέει, με άνδρα ονομαζόμενον Ιωσήφ, εξίκου Δαβίδ και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Ο Κύριος κάλεσε και τον Ιωσήφ να βρίσκεται στο πλευρό της Μαριάμ, σαν σύζυγος, σαν άντρας της. Ο Κύριος, αδερφή, γνωρίζει και ξέρει ποιον βάζει δίπλα σου και ποια βάζει δίπλα σου. Ο Κύριος το ξέρει αυτό, αδερφή. Εμείς μερικές φορές δεν το βλέπουμε, δεν το γνωρίζουμε. Μα Κύριε έτσι, μα Κύριε γιατί αυτό. Αλλά αδερφοί, να είμαστε κατά πάντα ευγνώμονες στον Κύριο, για το τι μας έχει δώσει ο Κύριος και για τη γυναίκα μας και για τα παιδιά μας και για την εκκλησία μας και για τα αδέρφια μας, για όλα, να είμαστε ευγνώμονες στον Κύριο. Πιο πολύ, αδερφοί, ήθελα να σταθώ εκεί στον Ιωσήφ, αδερφοί, που ο Κύριος, όπως του φανερώθηκε και του είπε Ιωσήφ, ο δε ανήρ αυτής δίκαιος όν, λέει, μη θέλω να θεατρήσει αυτήν. Εδώ τώρα, αδερφοί, έρχεται να το δούμε ότι έρχεται αντιμέτωπος με τον νόμο ο Ιωσήφ. Έρχεται αντιμέτωπος με τον νόμο. Πώς γίνεται αυτή η γυναίκα να συλλάβει, ενώ πήγε στην ξαδερφή της, την Ελισάβετ, να δει, και εκεί πέρα έγινε πάλι ένα θαυμάσιο, αδερφή, γεγονός, πως το παιδί που είχε μέσα ο Ιωάννης, αδερφή, πλήστηκε Πνεύματος Αγίου, Φοβερό σημείο, αδερφή, Φοβερό σημείο για μας. Αλλά όπως είπαμε, ο Κύριος δύναται τα πάντα να κάνει, αδερφή. Και έτσι τώρα έχετε αντιμέτωπος ο νόμος με την αγάπη. Έχετε αντιμέτωπος ο άνθρωπος με το Θεό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, αδερφή. Δεν μπορεί να σταθεί κανένας μπροστά στο Θεό, αδερφή. Άμα ο Κύριος δεν δώσει εντολή, δεν σου πει «έλα παιδί μου», τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και δεν θέλει να θεατρήσει αυτήν, ή θέλησε να απολύσει αυτήν κρυφίως. Άμα ήμουν εγώ ή ο καθένας μας, αδερφοί, θα μπορούσα να λέγαμε «καλά, πώς έφυγες, δεν είχαμε ρευωνιαστεί εμείς οι δύο? Με ποιον ήρθες σε επαφή, με ποιον, γιατί?» Αλλά, αδερφοί, μετά ο Κύριος, αδερφοί, δεν θέλει να βγάλει κάθε αμφιβολία μέσα από την καρδιά μας και μέσα από την καρδιά του Ιωσήφ, γιατί βασανιζόταν, αδερφοί. Δεν είναι κάτι εύκολο για μας σήμερα. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αδερφοί. Και αυτός, επειδή είχε αγάπη, ήθελε να τη διώξει κρυφίως, αδερφοί. Χωρίς να δει κανέναν, ναι, για να σου πει: «Για ποιο λόγο τη διώχνεις? Έλα εδώ, πάμε να ρηθοβολήσουμε τη Μαριά». Γιατί έτσι ήταν τότε ο νόμος, αδερφοί. Όποια γυναίκα συλλάμβανε να μιχεύει, να πράττει κάτι, να πράττει αμαρτία ενώπιον του Θεού. Αλλά αυτός τη θέλησε να πουλήσει κρυφίως, Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω, αδερφοί. Δεν αφήνει κάτι να χαλάσει μέσα στην καρδιά, γιατί και η Μαριά και αυτή θα είχε στενοχωρηθεί. Και αυτή θα είχε στενοχωρηθεί, αδερφοί. Θα με διώξεις τώρα?
Μα κάτσε να σου εξηγήσω, κάτσε να σου πω πώς έχει το πράγμα, πώς έχει γίνει, τι έγινε, τι μου είπε ο Κύριος, τι μου έδειξε ο Κύριος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, αδερφιέ. Και ενώ δε αυτός διαλογίστη ταύτα, διαλογιζότανε, σκεφτόταν, αδερφοί. Και σε εμάς έρχονται σκέψεις μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο μυαλό μας, να κάνω αυτό, να κάνω το άλλο, να πω αυτό, μήπως πειράξει, μήπως κάνω. Αλλά αδερφοί, μερικές φορές ο διαλογισμός πάει και στην αμαρτία μετά. Μπορώ να κάνω κάτι άσχημο που δεν θα μου αρέσει. Μπορώ να κάνω κάτι κακό που δεν θα αρέσει και στον απέναντί μου και στην απέναντί μου. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο. Αλλά τι, να αφήσω τα πάντα στον Κύριο. Να αφήσω την καρδιά μου, να αφήσω το τρόπο σκέψης μου στον Κύριο, αδερφοί. Και αυτός θα αναλάβει. Αυτός θα κάνει το καλύτερο για σένα και για μένα. Γιατί είναι δίκαιος Θεός, αδερφοί. Η δικαιοσύνη του Θεού, αδερφοί, δεν υπάρχει πάνω σε αυτή τη γη. Κάποιος μπορεί να σε βγάλει άδικο, κάποιος μπορεί να σε βγάλει ότι μπορεί να σκότωσες, μπορεί να έγινε, και έχω ακούσει πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Χωρίς να φταίνε, βγήκανε και να φταίνε κιόλας. Αλλά αυτός, καθώς διαλογίζοντα ταύτα, λέει, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνει κατόναρ. Ο Κύριος δεν αφήνει κανέναν. Πάει στον Ιωσήφ, σε όνειρο, αδερφοί, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Εις αυτόν λέγον Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις, Μαριάμ, τη γυναίκα σου. Μα πώς είναι η γυναίκα, αφού δεν είχαμε ευρεθεί. Δεν είχαμε ευρεθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο και έγινε και η γυναίκα μου. Αλλά, αδερφοί, ο Κύριος βλέπει και το μέλλον, ε. Από εκεί, αδερφοί, να το καταλάβουμε, το νοήσουμε, που ήθελε να τη διώξει, έρχεται ο Κύριος και θα γίνει και γυναίκα σου. Και θα γίνει και γυναίκα σου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, ε. Γιατί ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να ευλογήσει. Εμείς μερικές φορές μπορεί να διαλογιζόμαστε λάθος, μπορεί να σκεφτόμαστε λάθος, αλλά έχει το Κύριος και σου μιλάει. Έχει το Κύριος και σου δίνει δύναμη. Έχει το Κύριος και σου δίνει χάρη και έλεος. Όλα αυτά, αδερφοί, είναι χάρις Θεού. Χάρις Θεού. Σε εμάς δεν ανήκει τίποτα. Είναι όλα χάρις Θεού. Και όταν αμαρτάνουμε, ο Κύριος μας συγχωρεί, αδερφοί, αν πηγαίνουμε με καθαρή καρδιά ενώπιον Κυρίου, αν πηγαίνουμε με μετάνοια, είναι χάρις Θεού που μας συγχωρεί, αδερφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο όμως, τον Ιησού Χριστό. Να παραλάβεις, Μαριάμ, τη γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Αυτό που είναι μέσα στην κοιλιά της είναι από το Πνεύμα το Άγιο δοσμένο. Είναι ο ίδιος ο βασιλιάς σου. Είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μέσα σου. Ξέρουμε, αδερφοί, ποιον έχουμε μέσα μας. Ξέρουμε, αδερφοί, ποιος κατοικεί μέσα στην καρδιά μας. Και τι είναι μέσα στην καρδιά μας ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί. Και το τι πρέπει να είναι ο Κύριός μας, αδερφοί. Πρέπει να είναι πρώτος. Πρέπει να είναι ο Άγιος των Αγίων, αδερφοί. Σε αυτόν που απευθύνομαι, σε αυτόν που ζητάω χάρη. Κύριε, ελέησέ με, Κύριε. Κύριε, θα μου κάνεις αυτό. Ναι, παιδί μου, θα σου κάνω, γιατί σε αγαπάω. Φεύγει ο νόμος και έρχεται η χάρις. Έρχεται η αγάπη. Βγαίνει από πάνω, βγαίνει από την καρδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και αυτό το είχε και ο Ιωσήφ. Όπως είπαμε, αδερφοί, το είχε ο Ιωσήφ. Μέσα στην καρδιά του αυτό. Θα πούμε ότι, μπορούμε να πούμε ότι τη λυπήθηκε, να μην τη λιθοβολήσουν, να μην τη σκοτώσουν. Αλλά η αγάπη, αδερφή, καλύπτει πλήθος αμαρτιών, λέει. Καλύπτει πλήθος πτέσματα, καλύπτει τα πάντα, αδερφή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Θέλει δε γεννήσει Υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Και όχι μόνο θα γεννήσει και θα καλέσει και το όνομα Ιησούν, που αυτός θα σώσει όλο το λαό, τον Ισραήλ, όλο το λαό που μας έδωσε και σε εμάς σήμερα. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του τον Άγιο, για τον καθρέφτη, για την πηξίδα, αδερφοί, στη ζωή μας. Που μέσα από αυτόν βλέπουμε την καρδιά μας, βλέπουμε τη ζωή μας, πώς ήμασταν και πού βρισκόμαστε και πώς θα είμαστε. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί το έχει αυτό ο Κύριος, αδερφοί. Μας φανερώνει μες στην καρδιά μας.
Είτε με φανέρωση, είτε με προφητεία, ο Κύριος μας φανερώνει, αδερφοί, το πώς πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να προχωρήσουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Αν δεν έχουμε φανέρωση, αδερφοί, πώς θα προχωρήσουμε. Αν ο Κύριος δεν μιλάει στην Εκκλησία, αδερφοί, με προφητεία, πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα μιλήσουμε, πώς θα ευλογηθεί, πώς θα αυξηθεί η Εκκλησία, αδερφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για όλα αυτά που μας έχει δώσει και για όλα αυτά που μας έχει χαρίσει, αδερφοί. Ο Ιησούς Χριστός. Και είχε μέσα της τον βασιλιά, αδερφοί. Ιησού, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Έτσι μας έσωσε και εμάς ο Κύριος, αδερφοί, από τις αμαρτίες μας. Μας πήρε από τη λάσπη και μας έδωσε το στεφάνι, μας έδωσε τη στολή τη λευκή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Συγγνώμη, το στεφάνι θα το λάβουμε, αδερφοί, να το κρατήσουμε όμως το στεφάνι. Μας έδωσε τη στολή τη λευκή, που πρέπει να παραμένει η στολή η λευκή, αδερφοί. Αλλά μερικές φορές, αδερφοί, τηλερώνουμε, σκίζει μερικές φορές. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, το καταλαβαίνει αυτό και το βλέπει. Γιατί είναι πολυέλεος και πολυέσπλαγνος ο Θεός, αδερφοί. Το έλεος του μένει στον αιώνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Τούτο δε όλον έγινε για να πληρωθεί το ρηθέν, λέει, υπό το Κυρίου δια προφήτου λέγοντος. Όλα αυτά, αδερφοί, γίνονται διότι είχε γίνει προφητεία. Είχε γίνει προφητεία. Και προφητεία μέσα στην Αγία Γραφή, αδερφοί, δεν γίνεται να μην γίνει. Είναι ναι και αμήν. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει ιών και θέλει συγκαλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίο με θερμινευόμενον είναι με θυμών ο Θεός, αδερφοί. Και πιστεύουμε, αδερφοί, πως ο Θεός είναι με θυμών, πως ο Θεός είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο, γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι μέσα στην Εκκλησία Του. Είναι μέσα μας, αδερφοί. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο. Και να νοούμε, αδερφοί, και να καταλαβαίνουμε το τι λέει η Αγία Γραφή. Πότος για μένα το λέω, αδερφοί. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο. Στην Παλιά Διαθήκη υπήρχε ο νόμος. Ήτανε πάρα πολύ ο νόμος τότε. Στην Παλιά Διαθήκη. Με τον Μωυσή, με τον Κύριο. Ο Κύριος μίλαγε συγκεκριμένα για το λαό του, αδερφοί. Ό,τι έλεγε για το λαό του ο Θεός, αδερφοί, το Ισραήλ, μην το παίρνουμε κατά πάντα ότι ήταν για εμάς, αδερφοί. Ήταν για το λαό του Ισραήλ, για να καταλάβει το τι ήθελε να κάνει, τι ήθελε να κάνει ο Κύριος στη ζωή του. Και εμείς παίρνουμε παραδείγματα μέσα από αυτό, αδερφοί, το πώς πρέπει να είναι η ζωή μας, το πώς πρέπει να προχωρήσουμε τον Κύριο, το πού πρέπει να απευθυνθώ, τι πρέπει να κάνω για τον Κύριο. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο, αδερφοί. Και μου κάνει εντύπωση, αδερφοί, και πως και στην επαυτοφόρο μοιχευωμένη, αδερφοί, πάλι θέλανε αυτοί οι άνθρωποι να λιθοβολήσουν αυτήν την επαυτοφόρο. Αλλά, αδερφοί, στα μάτια των νομικών, αδερφοί, ο Κύριος ήταν αμαρτωλός, στα μάτια των νομικών. Αλλά, αδερφοί, ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο, γιατί στα μάτια, αδερφοί, των πιστών, στα μάτια τα δικά μας, αδερφοί, ο Κύριος, αδερφοί, δεν είχε αμαρτία, γιατί αυτός έδωσε τον νόμο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εκεί υπηρέσχησε, αδερφοί, η αγάπη. Από τον νόμο. Υπηρεσχεί πάντα, αδερφοί, η αγάπη από τον νόμο. Δεν έχουμε ανάγκη να ακούμε μόνο νόμο, 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 νόμο. Έχουμε ανάγκη να ακούμε αγάπη, έχουμε ανάγκη να ακούμε ελευθερία, αδερφοί. Πρέπει να ακούμε μηνύματα αγάπης, μηνύματα ειρήνης, μηνύματα πίστης, μηνύματα εμπιστοσύνης για τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, αδερφοί. Και λέει εκεί, αδερφοί, εσύ διδάσκαλε, τι λέγεις. Εσύ διδάσκαλε, τι λέγεις, να τη λιθοβολήσουμε αυτή τη γυναίκα. Αμάρτησε. Αμάρτησε, ήταν στην αμαρτία. Και ο Κύριος, αδερφοί, δεν είδε πώς ήταν αυτή ντυμένη και το τι έγινε, αδερφοί, πώς ήταν. Και στο τέλος, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, αδερφοί. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και λέει, και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, ουδέ εγώ σε καταδικάζω, είπαγε, και στο εξής, μην αμάρτανε. Που το λέει στον Ιωάννη, αδερφοί, στην επαυτοφόρο. Δεν λέει, πήγαινε, άλλαξε όπως είσαι. Ντύσου αλλιώς, γιατί ξέρουν πως ήταν ντυμένοι, αδερφοί.
οι πόρνες τότε πως ήταν ντυμένες και όλα αυτά, αλλά μην αμάρτανε. Μην αμάρτανε. Μην ξαναπέσεις πάλι σε αυτή την αμαρτία. Αλλά από αυτό το μάθημα που πήρες σήμερα, το τι έγινε μέσα στη ζωή σου και το τι έγινε μέσα στην καρδιά σου, πήγαινε και μην το ξανακάνεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφή. Γιατί τα σπλάχνα του Κυρίου, αδερφή, δεν είναι σαν τα δικά μας τα σπλάχνα. Τα σπλάχνα του Κυρίου, αδερφή, είναι σαν όλο τον κόσμο. Μας σπλαχνίζεται ο Κύριος, μας βλέπει πως είμαστε. Και σιγά σιγά αλλάζει η καρδιά μας, αλλάζει η συμπεριφορά μας, αλλάζει το πως είμαστε ντυμένοι, το πως πρέπει να είμαστε ενώπιον του Κυρίου, αδερφοί. Δεν πρέπει να αλλάζω εγώ όποιος έχετε στην εκκλησία και πως είναι ντυμένος ή πως είναι βαμμένος και πάει λέγοντας, αδερφοί. Δεν το αλλάζω εγώ αυτό το πράγμα. Το αλλάζει η χάρη του Κυρίου, το αλλάζει ο Κύριος, αδερφοί. Μέσα από πού το αλλάζει? Μέσα από το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, όπως είπαμε, είναι ο καθρέφτης και είναι η πηξίδα του ανθρώπου. Και βλέπει το πώς είμαστε εμείς και το τι πρέπει να κάνουμε, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει μετά. Απευθείας, αδερφοί, από αυτό το λόγο που άκουσε ο Ιωσήφ, λέει: «Εξεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, έκαμεν ως προσέταξεν αυτόν ο Άγγελος Κυρίου». Ούτε αντίρρηση έφερε, ούτε Κύριε μα. Μου, γιατί πρέπει, Κύριε. Είπε ναι και αμήν. Και εμείς λέμε ναι και αμήν στο Λόγο του Θεού. Ό,τι ο Κύριος μας λέει για μας. Ούτε έφερε αντίρρηση. Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα το τι θα κάνω? Ποιος είσαι εσύ το τι εγώ πώς θα φερθώ? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν ξέρω εγώ τι πρέπει να κάνω. Δεν ξέρω εγώ πώς πρέπει να είμαι στην εκκλησία. Πώς πρέπει να φέρομαι? Μερικές φορές, αδερφοί, όχι. Μερικές φορές δεν ξέρουμε, αδερφοί, πώς μπορούμε να συμπεριφερθούμε μέσα στην εκκλησία όταν υπάρχει μία τάξη ότι πρέπει να γίνει αυτό και αυτό. Δεν το κάνουμε, δυστυχώς. Αλλά πάλι και αυτό ο Κύριος το βλέπει. Και αυτό ο Κύριος εργάζεται μέσα και στην καρδιά μας, αδερφοί. Να μην φέρουμε αντίρρηση, να μην κάνω του κεφαλιού μου. Είναι έτσι τα πράγματα, πρέπει να πάω έτσι. Πρέπει να πω κι εγώ ναι και αμήν στο Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, αδερφοί. Και αυτός δεν έφερε ούτε αντίρρηση και είπε: «Κύριε, δεν πρέπει να κάνω εγώ, δεν πρέπει να στρίξω κι εγώ πέτρα?» Αλλά έκανε όπως έκανε ο Κύριος. Έκανε όπως προσέταξε ο Κύριος σε αυτόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και παρέλαβε τη γυναίκα αυτού. Και δεν εγνώρισε να αυτήν εωσού εγέννησε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο, αδερφοί. Δεν την είχε γνωρίσει, αδερφοί. Ο Κύριος, αδερφοί, είναι τόσο καλός, είναι τόσο αγαθός, είναι τόσο εκτήρμων, αδερφοί, που ο Κύριος βλέπει και την καρδιά μας, βλέπει τη ζωή μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Και κάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Και κάλεσε το όνομα του Ιησού. Ο Ιωσήφ και η Μαρία, αδερφοί. Αλλά, αδερφοί, πρέπει να γνωρίζουμε το ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, πως η αγάπη υπερισχύει από τον νόμο. Ο Κύριος, αδερφοί, να μας δίνει δύναμη, δεν έχω άλλα να πω, αδερφοί, και να μας ευλογήσει, αδερφοί, κατά πάντα και να μας δίνει δύναμη, αδερφοί. Αυτό τον καιρό να μας δίνει δύναμη, γιατί το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, τη δύναμη του Κύριου, αδερφοί. Ο Κύριος να ευλογεί.